Πάμε στη δήμαρχο, στην κυρία Δήμητρα Κεχαγιά, τη δήμαρχο Μελισσίων και Πεντέλης, που είναι μαζί με τον Φάντη τον Καραπατσάκη, τον συνάδελφό μας εκεί. Διότι έχουν καταγραφεί οι αντιδράσεις των κατοίκων αλλά και της δημάρχου στην προοπτική να απορροφήσει. Στο Αμαλία Φλέμινγκ, να υπάρξει ένα από κομμάτι. Από τους πρόσφυγες και τους μετανάστες που θα διοχετευτούν στην ενδοχώρα. Έλα, Φανή. Με την απόφαση του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, λοιπόν, έχει παραχωρηθεί στο Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη πτέρυγα μπόμπολα του νοσοκομείου, του πρώην νοσοκομείου Αμαλία Φλέμινγκ για την εγκατάσταση ανήλικων προσφύγων και μεταναστών τουλάχιστον μέχρι το 2024. Η κυρία Κεχαγιά, δήμαρχος Μελισσίων και Πεντέλης, είχε εξ αρχής αντιδράσει έντοτα, λέγοντας κιόλας ότι κανείς δεν την είχε ενημερώσει. Αυτή είναι η πρώτη μου ερώτηση. 15 ημέρες μετά, τι επίσημη ενημέρωση έχει για το τι ακριβώς θα γίνει και έχει και είδηση νομίζω να μας πει. Ελάτε, καλημέρα, κυρία, καλημέρα σε όλους. Πράγματι έχουν περάσει 15 μέρες από την προηγούμενη συνάντησή μας. Κάναμε ένα έκτακτο δημοτικό συμβούλιο στο οποίο πήραμε κατά πλειοψηφία ένα ψήφισμα και ζητώντας την ανάκληση αυτής της απόφασης που ανέφερε ο κύριος Καραμπατσάκης. Και ζητήσαμε και κανονίσαμε να κάνουμε συναντήσεις με τον αρμόδιο υπουργό. Κάναμε μια συνάντηση με τον κύριο Χρυσοχοίδη, οι εκπρόσωποι των παρατάξεων όλοι, όχι μόνοι μου, για να έχουμε όλοι την εικόνα. Και ο κύριος Χρυσοχοίδης μας ενημέρωσε ότι η απόφασή του είναι ηλυμένη, ότι ο χώρος αυτός είναι αυτός που θα χρησιμοποιηθεί, ότι πρόκειται για 100 ανήλικους από το Αφγανιστάν ηλικίας 16 έως 18-20 ετών. Κάτι το οποίο προφανώς μας βρίσκει αντίθετος, γιατί είδαμε και την προηγούμενη φορά το χώρο. Είναι μια δομή ενιαία. 16χρονα, 100 άτομα αυτής της ηλικίας δεν μπορεί να παραμείνουν σε έναν ενιαίο χώρο. Πέρα από αυτό, και επιμένουμε στην ανάκληση αυτής της απόφασης, είπαμε και την προηγούμενη φορά, είναι στο κέντρο της πόλης. Είμαστε ο πρώτος, νομίζω, Δήμος που στο κέντρο του, στα βόρεια προάστια, σε μια περιοχή η οποία είναι αμυγούς κατοικίας. Γιατί δεν μπορούν να παραμείνουν, κυρία Χαγιά? Για όλα αυτά που ανέφερε και στην επιστολή της η πρώην πρόεδρος της ΟΝΕΔ Πεντέλης, σε αυτά αναφέρεστε ότι μπορεί να αποτελούν κίνδυνο τα παιδιά αυτά για το κοινωνικό σύνολο, για τα άλλα παιδιά. Αναφέρομαι στην δική μου επιστολή, την οποία απέστειλα σε όλους τους βουλευτές και ανέφερα σε 6 σημεία για ποιους λόγους αντιδρούμε. Ένα και βασικό είναι ότι βρίσκεται στο κέντρο της πόλης. Δεν έχει να κάνει, κοιτάξτε να δείτε, εγώ είπα για την προηγούμενη φορά και το λέω και παντού. Είναι ένα τεράστιο πρόβλημα αυτό που έχει δημιουργηθεί στα νησιά και προφανώς είμαστε ευαισθητοποιημένοι όλοι. Αυτό που θέλουμε είναι να ενταχθούμε στο συνολικό σχεδιασμό της κυβέρνησης αλλά και της περιφέρειας. Εμείς δεν έχουμε ενημέρωση. Ελλείψη ενημέρωσης, όπως καταλαβαίνετε, δεν έχουμε και εμπιστοσύνη. Άρα θέλουμε γραπτές απαντήσεις και γραπτές δεσμεύσεις από τον κύριο Χρυσοχοίδη για το περί τίνος ακριβώς πρόκειται, έτσι ώστε και εμείς να μπορέσουμε να συνδράμουμε. Κυρία Κεχαγιά, εντάχει θέλετε λίγο να μας πείτε τι θα σας ικανοποιούσε να ακούσετε από τον Υπουργό? Να ενταχθούμε, σας είπα, στο συνολικό σχεδιασμό. Είναι κρίμα μετά από τόσες μέρες, χτες μόλις να έχουν ενημερωθεί οι βουλευτές του, όπως υπόθηκε από τον κύριο Χρυσοχοίδη, ενώ θα έπρεπε να έχουμε ήδη ενημερωθεί εμείς. Ο σχεδιασμός, όπως ανακοινώθηκε, είναι η ενημέρωση των βουλευτών ώστε να υποστηρίξουν τους Δήμους και η ενημέρωση των Δήμων ώστε να συμμετέχουν στη διαδικασία. Εντάξει, αυτό προς τη διαδικασία ενημέρωσης. Εσείς δεν θέλετε αυτή τη δομή, δεν θέλετε αυτό το σημείο. Και λέει ο κύριος Σοχοίδης ότι παιδιά, ξεχάσετε το, εδώ θα έρθουν. Ως Δημοτική Αρχή έχετε κάποια αντιπρόταση με τις άλλες παρατάξεις, έχετε μιλήσει? Έχετε συμφωνήσει σε μια προφανώς, πρόταση? Προφανώς, αντιπρόταση μπορεί να υπάρξει, αρκεί να μας πούνε επισήμως τα δεδομένα τα οποία καλούμαστε να εξυπηρετήσουμε. Μάλιστα. Καλημέρα. Σας ευχαριστώ πολύ, κυρία Κεχαγιά. Καλημέρα στο Φάνη Καραμπατσάκη. Έλα, Φάνη. Μια είδηση ακόμα. Αντιδρούν εκτός από τους κατοίκους και τους καταστηματάρχες, αντιδρούν και οι ίδιοι εργαζόμενοι του πρώην νοσοκομείου Αμαλία Φλέμινγκ, το οποίο σταμάτησε επί της ουσίας να λειτουργεί το 2013. Μία η ώρα έχουν συγκέντρωση στο νοσοκομείο. Για ποιο λόγο? Λένε ότι τον τελευταίο χρόνο γίνονταν προσπάθειες να ανοίξει και να επαναλειτουργήσει πάλι το νοσοκομείο και με αυτό που γίνεται μπαίνει ουσιαστικά τα φόπλακα σε αυτά τα σχέδια. Μάλιστα. Ευχαριστούμε πολύ, Φάνη.